Μία μειωτή ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι των αστυνομικών αρχών τη Κρήτη για την πάταξη διάθεση παρανομών κροτίδων στο νησί. Με στόχο την πρόληψη των ατυχημάτων αυτέ τι ημέρε και κυρίω το βράδυ τη Ανάσταση, όπου ω ήθιστε η νύχτα γίνεται μέρα από τα χιλιάδε βαγκαλικά και τι κροτίδε, η αστυνομία, εκπονώντα ειδικό σχεδιασμό με την συνδρομή όλων των υπηρεσιών τη Γενική Αστυνομική Διευθύνση Κρήτη, πραγματοποιεί εντατικού ελέγχου. Καθ' όλη τη διάρκεια τη μεγάλη εβδομάδα, συνελήφθησαν άτομα τα οποία κατήχαν και είχαν προσπόληση χιλιάδε παράνομε κροτίδε. Εντείνονται οι δράσει και οι έλεγχοι για να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το φαινόμενο τη παράνομη κατοχή, κατασκευή, διακίνηση, χρήση κροτίδων βεγκαλικών και γενικότερα πυροτεχνικών ειδών τα οποία εγκυμονούν κινδύνους και όπως όλοι γνωρίζουμε έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς και ακόμη και απώλεια ζωής. Ήδη τη διάρκεια των συνεχών ελέγχων που πραγματοποιούνται έχουν κατασχεθεί χιλιάδες παράνομες κροτίδες σε ολοκληρωτό νησί. Όπω επισημαίνει η αστυνομό οι Παπαθανασίου, οι γονεί θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμβουλέψουν τα παιδιά του όσον αφορά την αποφυγή αγορά κροτίδων. Στόχο και αυτέ τι γιορτέ, ένα Πάσχα χωρί ατυχήματα. Οι γονεί θα πρέπει να ενημερώνουν τα παιδιά του για τον κίνδυνο που υπάρχει, να μην τα αφήνουν να είναι σε χώρου καύση τέτοιων ειδών, ε, να αποτελούν ένα καλό πρότυπο μίμησης στα παιδιά του. Δεν είναι παιχνίδι τα βεγγαλικά θρυνούμε θύματα αρκετέ φορέ. Ωστόσο, το πρωί τη Μεγάλη Παρασκευή, αστυνομικοί στο Ηράκλειο προχώρησαν σε συντονισμένη επιχείρηση όπου και συνέλαβαν εναν ένα 59χρονο για παραβάσει νομοθεσία περί βεγγαλικών πυροτεχνημάτων και παιδικών αθυρμάτων ειδικότερα στο πλαίσιο συντονισμών ενεργειών και δράσεων για την πρόληψη και καταστολή τη πάνωμη κατοχή βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και παιδικών αθυρμάτων εν ώψη των εορταστικών ημερών του Πάσχα και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Ασφαλεία Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια τη επιχείρηση, πραγματοποιήθηκε έρευνα από αστυνομικού τη Ανωτέρου Υπηρεσία σε κατάστημα ιδιοκτησία του 59χρονου, που κατά τη διάρκεια αυτή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 286.320 τεμάχια απαγορευμένων κροτίδων διαφόρων μεγεθών. Την προανάκριση είχε αναλάβει η υποδιέθυνση ασφαλεία Ηρακλείου, ενώ ο συλληφθή, με την εισβάρο του σχηματιστή της ζυγογραφία, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Ηρακλείου.